Πού είμαστε, Δημήτρη Μαραμή? Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή του προφήτη Ηλία, Παρνασίδος, πολύ κοντά στο χωριό Χρυσό, όπου εδώ 24 Μαρτίου του 1821 κηρύχθηκε η Επανάσταση στη Ρούμελη από τον επίσκοπο Ισαΐα των Σαλώνων μαζί με τον οπλαρχηγό τον Πανουριά. Και μετά από εδώ φυσικά ταξίδευσε και στην Μονή του Οσίου Λουκά στο Στήρι, όπου εκεί ορκίστηκε ο Αθανάσιος Διάκος πάλι με τον Ισαΐα των Σαλώνων. Και ξεκίνησαν φυσικά όλες οι πράξεις του αγώνα στη Ρούμελη. Και πώς έρχεται η μουσική 200 χρόνια μετά να συναντήσεις αυτό το ιστορικό μέρος, τη μνήμη αυτών των ανθρώπων? Η μουσική έρχεται μέσω της ποίησης. Μέσω της ποίησης που εμπνεύστηκαν οι ποιητές μας να γράψουν από τις πράξεις της Ελληνικής Επανάστασης και του αγώνα, συναντώντας αυτούς τους στίχους, η μουσική, η σύνθεση, η οποία είναι σύγχρονη βέβαια, γράφεται τώρα, μεταφέρει στον κόσμο κυρίως τις δραματικές στιγμές της ιστορίας, δηλαδή γεγονότα που ουσιαστικά συνέβησαν με τους μεγάλους ήρωες, αλλά και τον ανώνυμο στρατιώτη και λαό, όλους λοιπόν τους μαχητές, και μέσα από τους στίχους του Σολομού, του Ρίγα Βελεστινλή, του Ανδρέα Κάλβου, αλλά φτάνοντας και σε σύγχρονους όπως ο Πάνος Κυπαρίσης ή ο Θανάσης Χατζόπουλος, και κείμενα όπως του Μπουκάλα και του Κοροβίνου, συνδέουμε το παρελθόν με το παρόν και μεταφέρουμε τις έντονα αισθηματικές στιγμές που μπορεί να ένιωθε ένας λαός που ήθελε να απελευθερωθεί. Και απόψε λοιπόν θα δούμε την παλιγενεσία, τον τρόπο με τον οποίο εσύ έχεις αντιληφθεί, συλλάβει αυτή την ιστορική επέτειο. Έχεις συντελεστές, να πούμε τους συντελεστές, ότι τραγουδά ο Κώστας Μακεδόνας και αφηγείται ο Θανάσης Βαλτινός. Όχι ο Θανάσης. Ο Γρηγόρης Βαλτινός. Βραβεύεται σήμερα ο Βαλτινός και τα μπέρδεψε, λοιπόν. Έχουμε ερμηνευτές τον Κώστα Μακεδόνα ως τραγουδιστή, τον Γρηγόρη Βαλτινό ως αφηγητή και το φωνητικό σύνολο οκτέτο, μαζί βέβαια με ένα μουσικό σύνολο. Και βλέπω ότι αρχίζει και έρχεται πολύς κόσμος έξω και τα μέτρα τηρούνται κατά γράμμα, πρέπει να το πούμε αυτό απόψε εδώ. Μας φιλοξενεί η Ιγουμένη, γιατί είναι ένα μοναστήρι εδώ που ακόμη έχει ζωή, είναι γυναικών, ναι. Και μας φιλοξενεί απόψε εδώ. Είναι μαγικό το τοπίο, να πούμε. Εγώ βλέποντάς σας να κάνεις την πρόβα και πίσω το ηλιοβασίλεμα, ναι. Είναι εκπληκτικό το τοπίο. Δεν ξέρω τι ρόλο οπωσδήποτε έπαιξε ο τόπος για να αναλάβεις και το Φεστιβάλ των Δελφών, γιατί είναι μαγικό το μέρος εδώ. Να πούμε ότι κάνεις και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το δρόμενο σήμερα είναι καταρχάς μια ανάθεση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, αποτελεί το κεντρικό δρόμενο της Στερεάς Ελλάδος, αλλά γίνεται και μια συνέργεια με το Φεστιβάλ Δελφών των Λάλων Είδων, το οποίο βέβαια γενικότερα τα δρόμενα του φεστιβάλ γίνονται σε φυσικούς χώρους, λόγω του φυσικού κάλους της φύσης που υπάρχει γύρω από τους Δελφούς, της ιστορίας, της βαθιάς ιστορίας που ξεκινάει από τη βαθιά αρχαιότητα και φτάνει μέχρι την Ελληνική Επανάσταση φυσικά και το σήμερα, και όλα αυτά συνδέονται. Για μένα το ότι μπαίνει σε έναν χώρο που οι περισσότεροι γνωρίζουν την ιστορία του, το ότι νιώθουν ήδη μια ενέργεια από το χώρο αυτό, ότι εδώ και ξεκίνησε η Επανάσταση στη Ρούμελη και θα ακούσουν ξαφνικά ένα σύγχρονο έργο που θα μιλά σήμερα γι' αυτό, θεωρώ ότι λειτουργεί και δημιουργεί πιο έντονα την εσωτερική συγκίνηση στον κόσμο. Σίγουρα. Και επίσης και σε εμάς, γιατί όλο αυτό το πράγμα, όταν παίζουμε, όταν παρουσιάζουμε κάτι, υπάρχει μια επικοινωνία, μια ανταλλαγή ενέργειας των μουσικών, των performers με το ακροατήριο. Όμως, να πούμε ότι σε λίγες μέρες μάλλον, άρχισαν οι πρόβες για τον καπετάν Μιχάλη, ένα άλλο μεγάλο στοίχημα που έχεις βάλει για αυτό το καλοκαίρι. Φεύγεις από τα βουνά και πας στα νησιά, πας στην Κρήτη,
Είναι ένα έργο που σου έχουν αναθέσει, θα έλεγα όλη η Κρήτη το έχει αναθέσει, ναι, γιατί ναι, τέτοια συνέργεια πρώτη φορά έχουμε δει. Ναι, ναι. Να συνεργάζονται όλοι οι δήμοι της Κρήτης για να πετύχετε κάτι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι η Επανάσταση εμπνέει, ναι, και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι εδώ έχουμε λοιπόν την Περιφέρεια Κρήτης μαζί με το ΔΠΘ Κρήτης και όντως συνεργούν όλοι οι δήμοι της Κρήτης. Και είναι φοβερό ότι γίνεται η πρεμιέρα στα Χανιά με ένα έργο που το φυσικό σκηνικό είναι το Μεγάλο Κάστρο, ο Χάμπεκας, δηλαδή το Ηράκλειο. Άρα μεταφέρουμε το ένα τόπο στον άλλον. Για μένα ο καπετάν Μιχάλης πέραν του, η σκηνογραφία είναι η Επανάσταση. Το ουσιαστικό, γιατί είναι ένα ερωτικό έργο επίσης, αλλά το μεγαλύτερο, το πιο ουσιαστικό θέμα για μένα μέσα στον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη είναι ο αγώνας του ανθρώπου να απελευθερωθεί από τα πάντα. Δηλαδή, στην ουσία να απελευθερωθεί από κάθε τι που έχει να κάνει με την ύλη και να φτάσει στο πνεύμα. Στο πνεύμα. Να απελευθερωθεί από τους προγόνους, από το χρέος της παράδοσης, από το χρέος της κοινωνίας, από το χρέος των δεσμών, κάθε δεσμό, ακόμα και του γάμου. Να απελευθερωθεί από κάθε τι κατεστημένο, να απελευθερωθεί από τον Οθωμανικό ζυγό, δηλαδή το ζυγό κάθε κατακτητή, για να μπορέσει να προχωρήσει και από τον ίδιο του βέβαια τον εαυτό. Δηλαδή εννοώ τα οποιαδήποτε συμπλέγματα. Το λέω έτσι γιατί για μένα ο καπετάν Μιχάλης είναι ένα ψυχαναλυτικό έργο, όπως το έκανε ο Καζαντζάκης μέσα από τις τρεις ανδρικές μορφές που πρωταγωνιστούν, που είναι ο καπετάν Μιχάλης, ο Νουρίμπεϊς και ο καπετάν Πολυκλώδης. Και από πίσω κρύβεται ένας δαίμονας έρωτας, η Εμινέ. Και φυσικά μέσα σε αυτό, όλο αυτό γίνεται μέσα σε ένα σκηνικό μιας επανάστασης των κριτικών εκείνης της εποχής. Να πούμε ότι γράφεις και το λιμπρέτο εσύ της παράστασης, πάνω στο κείμενο βέβαια φαντάζομαι, εντελώς. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που ασχολείσαι με τον καπετάν Μιχάλη. Ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, έχω ασχοληθεί με τον Καζαντζάκη, έχω ασχοληθεί με την Οδύσσια του Καζαντζάκη. Και έχω ασχοληθεί επίσης με τον κριτικό πόλεμο του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή που είχε γράψει για την, για την πολιορκία του Χάνδακα, τους τροχούς και το λέω αυτό γιατί η Οδύσσια του Καζαντζάκη μαζί με τον κριτικό πόλεμο του Μπουνιαλή με οδήγησε στον καπετάν Μιχάλη. Και φυσικά και λόγω του ερωτόκριτου που έχω μια συνεχή τριβή με την κριτική γραμματεία. Το λιμπρέτο περιέχει μέσα αυτούσια το πεζό κείμενο του Καζαντζάκη. Έχουμε διαλόγους, μουσικούς διαλόγους, γιατί όλο μουσική όπως τους έχει γράψει ο Καζαντζάκης, με εμβόλυμους στίχους του ποιητή Σωτήρη Τριβιζά. Και βέβαια έχουμε και εκεί φοβερές συμμετοχές και εκπλήξεις. Έχουμε τον Τάσο τον Αποστόλου καταρχήν που έχεις... Τάσος Αποστόλου, βαρύτονος, βασοβαρύτονος ως καπετάν Μιχάλης, Χάρης Ανδριανός, επίσης βαρύτονος, καπετάν Πολυξίδης, το Θοδωρή Βουτσικάκη ως Νουρίμπεϊ και δεύτερο ρόλο ως Κοσμά, τη Φιντέκο Ξάλλος Εμινέ, Αγγελική Τουμπανάκη, Χριστίνα Μαξούρη, Νίκο Γιάδιαρη, Χρήστο Ραμόπουλο, Βασίλη Δημακόπουλο, Ιωάννη Κοντέλη και Μαρίνο Ταρνανά. Και όλα αυτά υπό τη σκηνοθετική μπαγκέτα της Έφης Θεοδόρου, που είναι και διευθύντρια του ΔΠΘ Κρήτης. Όλα αυτά θα τα πούμε λοιπόν πότε είναι η πρεμιέρα, κορονοϊού επιτρέποντος βέβαια, πάντα να το λέμε αυτό. Ξεκινάει 26 Αυγούστου στα Χανιά και ταξιδεύει Ρέθινο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο και 10 Οκτωβρίου, πρώτα ο Θεός και ο κορονοϊός, 10 Οκτωβρίου στο Τρόδιο. Ραντεβού στα Χανιά, λοιπόν, στις 26 Αυγούστου, σε αφήνω, ναι, γιατί σε 5 λεπτά πρέπει να ανέβεις στη σκηνή, ναι, και ελπίζω να δούμε σπουδαία πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να έρθουν σπουδαία πράγματα. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστώ.